Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Είναι δίπλα μου ο Γιάννης Κορονέος και από την άλλη πλευρά του τραπεζιού ο κύριος Γιάννης Ματζουράνης. Ποινικολόγος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κύριε Ματζουράνη, τι κάνετε, ευχαριστώ. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές. Ή μάλλον τώρα, τι λένε, καλημέρα. Σχεδόν καλημέρα. Έχουμε ακόμα 3-4 λεπτά μέχρι να αλλάξει η μέρα. Θέλω να ξεκινήσω τη συζήτησή μας, κύριε Ματζουράνη, με το ζήτημα των υποκλοπών. Έχουμε ακούσει τις τελευταίες ημέρες πολλά. Ακούσαμε τον κύριο Ράμο να καταγγέλει απειλές. Εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι δικαστικό να καταγγέλει δημοσίως απειλές και μάλιστα σε μια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τον είδαμε επίσης να λυγίζει. Ακούσαμε τον κύριο Μενουδάκο να λέει ότι εδώ και 25 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει ξανασυναντήσει τέτοιες συμπεριφορές. Πριν από κάποιο χρονικό διάστημα, άλλαξε όπως άλλαξε η σύνθεση της διοίκησης της ΑΔΑΕ, χωρίς, λέει, αντιπολίτευση, αλλά νομίζω έχει δίκιο κρίνοντας από τους αριθμούς, να συμπληρώνονται τα 3/5. Και την περίοδο εκείνη, και από αυτό θέλω να ξεκινήσω, είχαμε όμως την αναβάθμιση ουσιαστικά της υπόθεσης με την αφαίρεση της δικογραφίας από τους εισαγγελείς πρωτοδικών και τη μεταφορά τους σε εισαγγελείς εφετών. Όχι, σαν την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Σε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Εδώ έχω ακούσει στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να μιλούν για υποβάθμιση δια της αναβάθμισης. Γιατί, κύριε Ματζουράνη? Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω αρχικά έναν χαρακτηρισμό γενικό και μετά θα τον δικαιολογήσω. Συνήθως γίνεται το αντίθετο. Αρχίζουμε από τα επιχειρήματα για να φτάσουμε στο συμπέρασμα. Εγώ θα σας δώσω, επειδή είναι τηλεοπτική εκπομπή και δεν έχουμε πολύ χρόνο, την άποψή μου. Η αναβάθμιση εντός εισαγωγικών είναι ένα παραμύθι με πονηρό περιτύλιγμα. Και θα σας πω γιατί. Θα θέσω 6 ερωτήματα. Πρώτον, λέει ο Άριος Πάγος, η εισαγγελέα του Άριου Πάγου, παίρνουν την υπόθεση από τους εισαγγελείς πρωτοδικών και την δίνω σε έναν εισαγγελέα του Άριου Πάγου, γιατί είναι μείζονος σημασίας και εξαιρετικής φύσης. Και θέτω το ερώτημα. Η σημασία αυτή, η μείζωνα και η εξαιρετική φύση, πότε την ανακάλυψε η εισαγγελέα του Άριου Πάγου, μετά από 1,5 χρόνο? Και γιατί σε άλλες υποθέσεις εξίσου μείζωνος σημασίας και εξαιρετικής φύσης, όπως είναι τα Τέμπη, δεν παίρνει την υπόθεση να τη δώσει σε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, είτε σε να εποπτεύει, δηλαδή, τον ανακρίσεων της εισαγγελέας του Αρείου Πάγου? Ένα άλλο. Πού οφείλεται η καθυστέρηση 1,5 χρόνο από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να πάρει την υπόθεση να την αναβαθμίσει, αλλά και η καθυστέρηση της έρευνας των εισαγγελέων που είχαν πρωτοδικών? Από πού προκύπτει ο κίνδυνος της παραγραφής που αναφέρει στο έγγραφό της η κυρία εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, όταν γνωρίζουμε ότι η παραγραφή για τα πλημελήματα είναι 5 ετής και για τα κακουργήματα 20 ετής? Μήπως αυτό προεξοφλεί ότι όποιες διώξεις πρόκειται να ακολουθήσουν θα είναι πλημεληματικές και θα αποκτήσουν τα κακουργήματα? Είναι δύσκολο έως αδύνατο να γίνει αυτό. Και τέλος, αληθεύουν τα δημοσιεύματα που λένε ότι στις 20 Οκτωβρίου τώρα οι εισαγγελείς πρωτοδικών έστειλαν ένα δεύτερο έγγραφο στην ΑΔΑΕ και έλεγαν, διέτασαν, παρήγγειλαν ότι απαγορεύεται να κοινοποιήσετε οπουδήποτε τη λίστα με τα ονόματα που είχατε εντοπίσει ότι παρακολουθούνται. Που είχαν εντοπιστεί ότι παρακολουθούνται από το Predator με βάση πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σημειωτέων ότι είχε προηγηθεί άλλο έγγραφο των εισαγγελέων πριν 3 εβδομάδες, 4 νομίζω, όπου ζητούσε από την ΑΔΑΕ να συγκρίνει τα στοιχεία που είχε για παρακολουθήσεις από την ΕΕΠ με τα στοιχεία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα 92 ονόματα, έτσι ώστε να διαπιστωθεί εάν κάποια πρόσωπα παρακολουθούνται και από το Predator, είχαν μολυνθεί τα κινητά σου από το Predator και από την ΕΕΠ. 3 είναι γνωστά, δηλαδή ο Ανδρουλάκης, ο Κουκάκης και η Σίφορτ. Είναι δεδομένο ότι παρακολουθούνται και από τις δύο πλευρές. Το ρεπορτάζ έχει καταδείξει και πολλά άλλα πρόσωπα. Και πολλά άλλα. Εάν αυτό
απεκαλύπτωτο και διασταυρώνονταν από τους εισαγγελείς, δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ότι υπήρχε ενιαίο κέντρο παρακολούθησης από την υπόγα του Μαξίμου, με συγκεκριμένους εντολείς, με συγκεκριμένους εκτελεστές, και ήταν πλέον μονόδρομος η διώξης. Το δεύτερο έγγραφο των εισαγγελέων πρωτοδικών πήγε στην ΑΔΕ πήγε στην ΑΔΕ, προσέξτε, στις 20 του Οκτώβρη. Με οριακή πλειοψηφία 4-3 και μετά την επεισοδιακή και εντελώς αντισυνταγματική και παράνομη αλλαγή της σύνθεσης ΑΔΑΕ, ελήφθη απόφαση να μην σταλούν, να μην γίνει ο έλεγχος από την ΑΔΑΕ στους φορείς, δηλαδή τις τηλεφωνικές τους παρόχους, αλλά να σταλεί στην Τριμελή Επιτροπή του άρθρου 4 του νόμου 5002 του 2022, όπου τι κάνει αυτή, αποτελείται από τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ, τον κύριο Ράμο, την εισαγγελέα που είναι εντεταλμένη να είναι μέσα στην ΕΕ, την κυρία Βλάχου, και έναν άλλον εισαγγελέα που τον διορίζει ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου. Δηλαδή η ΑΔΑΕ είναι μειοψηφία. Αυτή η επιτροπή από τον νόμο δεν έχει καμία αρμοδιότητα εδώ. Τι λέει ο νόμος, ότι σε αυτήν την επιτροπή, αυτή η επιτροπή αποφασίζει εάν θα δοθούν πληροφορίες σε κάποιον ο οποίος είχε παρακολουθηθεί και μετά από 3 χρόνια θα του δοθεί το δικαίωμα να κάνει αίτηση, και τότε αυτή η επιτροπή θα αποφασίσει αν του τα δίνει ή δεν του τα δίνει. Δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι από την αρχή στις εισαγγελικές αρχές, και δηλαδή στους εισαγγελείς πρωτοδικών, αλλά και στην ΑΔΑΕ, ετέθησαν εμπόδια. Το πρώτο εμπόδιο ήταν ο κύριος Ντογιάκος, με τη γνωμοδότησή του, τη γνωστή, η οποία κατακρίθηκε από όλους τους συνταγματολόγους. Για τη γνωμοδότησή του προς τους παρόχους, να μην παρέχουν, να μην βοηθήσουν. Ναι. Επίσης, με την παρέμβασή του στην αρμόδια νομική σύμβουλο του ΟΤΕ, όπου της έλεγε προφορικά ότι δεν πρέπει να δώσει στοιχεία στα μέλη της ΑΔΑΕ που είχαν πάει εκεί και έκαναν έλεγχο. Και επίσης με τη βιασύνη του να αναλάβει ο ίδιος προσωπικά, προσέξτε, ο ίδιος προσωπικά την προκαταρκτική εξέταση για το ποιοι διέρεαν πληροφορίες, στην ουσία αποδεικτικά στοιχεία εγκληματικής δράσης, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και 2 μέρες πριν συνταξιοδοτηθεί, δεν είχε άλλη δουλειά να κάνει, έκανε παραγγελία να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος 2 εξαιρετικών καθηγητών πανεπιστημίου, νομικών και δημόσιων λειτουργών, εναντίον της κυρίας Παπανικολάου και του κυρίου Γκρίτζαλη, γιατί διέρευσαν κρατικά μυστικά. Με βάση το άρθρο 146 έχει κάθειρξη μέχρι 10 ετών. Μιλάμε για κακούργημα. Για κακούργημα, άρα βεβαίως. Η δίωξη δεν που τώρα πιθανόν θα ασκηθεί θα είναι κακουργηματική. Θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει έντιμος εισαγγελέας να προχωρήσει και συμβούλιο δικαστικό να τους παραπέμψει, αλλά δείχνει την οτροπία και την αγωνία και τον αγώνα που έκανε η κυβέρνηση με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, ώστε να συγκαλύψει την εγκληματική δράση του κυκλώματος, του ρυπαρού κυκλώματος που κατοικοέδρευε στο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός ήταν πολιτικά υπεύθυνος, την πήρε την ΕΕΠ αμέσως την πρώτη μέρα. Την πρώτη μέρα που ανέλαβε η κυβέρνηση, δημοσίευσε το προεδρικό διάταγμα. Δεν έχει ξαναγίνει. Την έχει πάρει πάλι πρωθυπουργός υπό την εποπτεία του, αλλά την πρώτη μέρα της ορκομοσίας του δεν έχει γίνει ποτέ. Το δεύτερο, ανέθεσε ανταυτού στον ανυψό του. Και το τρίτον, άλλαξε και τον νόμο για να βάλει έναν απόφυτο λυκείου να τον βάλει επικεφαλής σε ΕΕΠ. Και επίσης υποχρέωσε, δεν απελευθέρωσε, τα στελέχη και τα μέλη της ΕΕΠ από το απόρριτο, έτσι ώστε να μπορέσουν να
καταθέσουν όσα γνωρίζουν. Ναι. Μόλον ότι η επίκληση του απορρίτου και από τον Κοντολέοντα και από τον Δημητριάδη και από όλους τους άλλους στις επιτροπές της Βουλής ήταν απολύτως παράνομη και αντισυνταγματική. Ναι. Αλλά εκεί η Νέα Δημοκρατία έχει την πλειοψηφία. Το απόρριτο σε αυτές τις επιτροπές της Βουλής, δεν μπορεί να για τον κόσμο, αφορά το τι μπορούν να επικοινωνήσουν στα μέσα οι συμμετέχοντες βουλευτές και όχι το τι θα πει. Όχι το τι θα πούν εκεί στην επιτροπή, διότι ο μόνος έλεγχος της ΕΕΠ είναι από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και επίσης και από την Εξεταστική ή την Προανακριτική Επιτροπή, αν υπάρξει. Κύριε Μαντζουράνη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ακούω από την αντιπολίτευση. Μισό λεπτό, να ολοκληρώσετε. Μετά τις 20 Οκτωβρίου, δηλαδή μετά το δεύτερο έγγραφο των εισαγγελέων που απαγόρευε σε οποιονδήποτε να δώσει τα ονόματα της λίστας Μενουδάκου, σε τρεις μέρες, στις 23 Οκτωβρίου, αποστέλλεται. Προσέξτε, κατεπίγουσα παραγγελία της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου προς τους δύο εισαγγελείς πρωτοδικών και τους αφαιρείται η δικογραφία και μάλιστα η εντολή είναι να παραδώσουν αφημερών. Αφημερών. Δηλαδή τι? Να μην προλάβουν να προχωρήσουν είτε σε διώξεις είτε σε κάποιες άλλες ενέργειες που μπορεί εγώ να μην τις ξέρω κι εσείς, αλλά αυτοί που έδρασαν όπως έδρασαν θα τις ήξεραν. Αυτά όλα, η χρονική στιγμή, η συγκυρία, εμένα μου δημιουργούν βάσιμες υπόνοιες ότι τελικά θα αντιμετωπίσουμε και άλλα εμπόδια. Μάλιστα. Και άλλα προσκόμματα στην αποκάλυψη του μεγαλύτερου πολιτικού και ποινικού εγκλήματος σε βάρος των ατομικών ελευθεριών και των συνταγματικών δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών. Περιγράψατε λεπτομερέστατα το γιατί πιστεύετε ότι στην πραγματικότητα υποβαθμίζεται η έρευνα και δεν αναβαθμίζεται. Εγώ όμως θα σας ρωτήσω το εξής. Είχαν ξεκινήσει οι εισαγγελείς πρωτοδικών την έρευνά τους, την οποία τους είχε αναθέσει ο κύριος Δουλιάκος, πριν από 18 μήνες, πριν από 1,5 χρόνο. Ναι, ναι. Στο διάστημα αυτό, δεν κάλεσαν, τουλάχιστον εξ όσων γνωρίζουμε, κανένα πρόσωπο, όχι ως ύποπτο, αλλά ούτε έστω ως μάρτυρα. Και θέλω να σας ρωτήσω. Μήπως εξαιτίας αυτής της κολυσιεργίας που επέδειξαν ήταν αναγκαίο να δοθεί σε κάποιον άλλον εισαγγελικό λειτουργό η διερεύνηση της υπόθεσης, μήπως και επιτέλους κληθούν κάποιοι έστω ως μάρτυρες για να πιάσουμε από κάπου το νήμα? Κοιτάξτε, δεν ξέρω πόσοι και ποιοι μάρτυρες εκλήθηκαν. Κάποιοι μάρτυρες έχουν κληθεί και δημοσιογράφοι και άλλα πρόσωπα. Λέω από εκείνους που εμφανίζονται ως, δημοσιογραφικά εννοώ εμφανίζονται ως ενορχιστρωτές αυτού του σκανδάλου. Πράγματι, από ό,τι ξέρω, δεν εκλήθησαν και είναι αλήθεια ότι οι εισαγγελείς αντιμετώπισαν πάρα πολλές δυσκολίες. Και η ΕΕΠ αρνήθηκε να τους βοηθήσει. Mm-hmm. Και οι άλλες κρατικές αρχές αρνήθηκαν. Μόνο το Υπουργείο Εξωτερικών έδωσε στοιχεία. Η οικονομική αστυνομία που τη ζήτησαν να ελεγχθούν κάποιοι λογαριασμοί των εμπλεκομένων εταιριών και των μετόχων τους, δεν έχει, 1,5 χρόνο δεν έχει στείλει το πόρισμά της. Θέλω να πω δηλαδή, ότι, όχι ότι να τους απαλλάξω από οποιαδήποτε ευθύνη, ούτε είναι δουλειά μου, ούτε μ' αρέσει να χαϊδεύω τα αυτιά των εισαγγελέων. Θεωρώ ότι όταν εμποδίζονται έχουν αρκετά όργανα και αν έχουν και guts να προχωρήσουν σε ενέργειες, έτσι ώστε να βάλουν κάθε τυφλοπόντικα ή κανονικό ποντικό στη θέση του. Πάντως, κύριε Μαντζουράνη, αυτό επί 1,5 χρόνο ότι οι πολίτες βλέπουν σε ένα πολιτικό σκάνδαλο που είναι αρχική εντύπωση είναι αυτή. Η δικαιοσύνη και οι θεσμοί και οι ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες θεωρητικά είναι ανεξάρτητες. Και επειδή είναι ακριβώς στη μέση και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, μόνο αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης δεν προκαλεί στους πολίτες με όλη αυτή την κατάσταση. Ασφαλώς αυτή η καθυστέρηση δημιουργεί, σας λέω, βάσιμες υποψίες κολυσιεργίας στην καλύτερη περίπτωση και διευκολύνει την κυβερνητική στόχευση για συγκάλυψη μετά το έγκλημα των υποκλοπών, το δεύτερο έγκλημα της συγκάλυψης. Θα σας πω ένα μόνο. Οι κύριοι εισαγγελείς των πρωτοδικών καθυστέρησαν 2 μήνες. Είχαν λάβει από το καλοκαίρι στα χέρια τους τη λίστα Μενουδάκου, τα 92 ονόματα. Και καθυστέρησαν να στείλουν το αίτημα της διασταύρωσης στην ΑΔΑΕ 2 μήνες. Το στείλαν τώρα το Σεπτέμβρη. Για ποιο λόγο? Δηλαδή, μπορεί κανείς, αν γνωρίσει όλες τις λεπτομέρειες, να βρει και άλλα στοιχεία, αλλά πιθανόν να βρει και στοιχεία υπέρ των εισαγγελέων. Δεν θέλω, σας λέω, να
χαϊδέψω τα αυτιά τους. Για μένα έχουν ευθύνη για αυτή την καθυστέρηση. 1,5 χρόνος ήταν υπέρ αρκετός ώστε να έχουν καλέσει και υπόπτους και να έχουν ασκήσει και διώξεις. Μάλιστα. Πάντως στην παρούσα φάση οι μόνοι που καλούνται ως ύποπτοι είναι εκείνοι που είναι επιφορτισμένοι με τον έλεγχο. Εκείνοι που έκαναν. Που είναι από το Σύνταγμα επιφορτισμένοι με τον έλεγχο. Εκείνοι που έκαναν το καθήκον τους. Το καθήκον τους που αντιστάθηκαν στις πιέσεις, που ζήτησαν από τον κύριο Ντογιάκο στον ΟΤΕ, αφήστε τα προφορικά και τα τηλεφωνήματα, στείλτε μου γραπτή εντολή ότι μου απαγορεύεται να ελέγξω τον πάροχο ΟΤΕ. Και βεβαίως ο κύριος Ντογιάκος έκανε πίσω διότι δεν μπορούσε, θα εξετίθετο, δεν μπορούσε να στείλει γραπτή εντολή. Και οι άνθρωποι προχώρησαν στον έλεγχο και διαπίστωσαν ότι είχαν γίνει παρακολουθήσεις σε συγκεκριμένα πρόσωπα, ένας εκ των οποίων είναι και ο πελάτης μου, ευρωβουλευτής Γεώργιος Κύρτσος, ο οποίος και έχει καταθέσει μήνυση. Παρακολουθούμε η οποία καρκινοβατή βέβαια. Από την ΕΥΠ και από το Predator είναι ο κύριος Κύρτσος. Όχι, από την ΕΥΠ. Είναι από την ΕΥΠ. Το Predator το παρακολουθούσε, το έλεγχε στην Ευρωβουλή και έτσι απέφυγαν οι λεβέντες. Μάλιστα. Του υπογείου να τον μολύνουν. Μένοντας το θέμα, αλλά φεύγοντας λίγο από το νομικό σκέλος του και πηγαίνοντας στο πολιτικό, έχει, ισχυρίζομαι εγώ, γίνει μια προσπάθεια και σε σχέση με τις παρακολουθήσεις από την ΕΥΠ, η οποία υπάγεται στον κύριο Μητσοτάκη, αλλά και σε σχέση με τις παρακολουθήσεις από το Predator, να βγει από το κάδρο ο κύριος Μητσοτάκης και να παρουσιαστεί ένα σύστημα το οποίο κάτω από τη μύτη του έκανε όλα αυτά τα οποία έκανε. Εσείς πολιτικά, επειδή εκτός από νομικός. Είστε και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό πώς το ερμηνεύετε? Ακούστε. Ποιος είναι ο υπεύθυνος τελικά? Φταίει ο Δημητριάδης, φταίει ο Μητσοτάκης? Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε το λάθος να πάρει την ΕΥΠ υπό την άμεση εποπτεία του. Και έτσι να είναι άμεσα υπεύθυνος πολιτικά και διοικητικά. Μπορεί να ασκούσε τις πράγματι καθημερινή διοίκηση ο κύριος Κοντολέων, αλλά ο κύριος Μητσοτάκης είχε όλη τη δυνατότητα και είχε και υποχρέωση να ελέγχει τον κύριο Κοντολέοντα αν τηρεί τον νόμο ή όχι. Ένα είναι αυτό. Ο κύριος Μητσοτάκης από την αρχή, όταν ξέσπασε αυτή η υπόθεση, είδε το φως της δημοσιότητας και άρχισαν να βγαίνουν τα στοιχεία για τον στρατηγό 519 ΣΕ, για τον εισαγγελέα, ο οποίος πάλι πήρε από τη λίστα από τον κύριο Μενουδάκο γράμμα ότι ήταν μολυσμένο το τηλέφωνό του από το Predator και δεν άσκησε ως όφιλε αμέσως να στείλει την πληροφορία, το γράμμα στον αρμόδιο εισαγγελέα πλημελιωτικών για να ασκηθεί ποινική δίωξη. Είναι υποχρέωση του εισαγγελέα όταν πληροφορείται την διάπραξη οποιοδήποτε εγκλήματος με οποιοδήποτε τρόπο αμέσως να κινητοποιεί την εισαγγελική αρχή. Εδώ ολόκληρο εισαγγελέα, εφετό νομίζω είναι και αντισαγγελέα τώρα του Αρείου Πάγου, παίρνει έγγραφο ότι κοιτάξτε κύριε, εδώ σας έχουν μολύνει με το Predator. Από ποιον? Από την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Τέως πρόεδρο του, του Συμβουλίου Επικρατείας και δεν προβαίνει σε καμία ενέργεια, σιωπά. Λοιπόν, η πρώτη γραμμή άμυνας ήταν δεν ξέρω τίποτα, αυτά είναι μυθεύματα. Η δεύτερη γραμμή άμυνας, όταν άρχισαν να πέφτουν το ένα στοιχείο πάνω στο άλλο για τον κύριο Χατζηδάκη, για τους υπουργούς, για τον κύριο Ανδρουλάκη, για ευρωβουλευτές, για τον κύριο Κίτσο, για τον κύριο Τέλογλου, για τον κύριο Κουκάκι και λοιπά. Και αποδείχθηκε ότι η Εσώπη, η μύθη ήταν πραγματικότητα και κάθε άλλο παραμύθι άρχισαν, ήταν. Ήρθε η δεύτερη γραμμή άμυνας, η οποία τι ήταν? Αυτά γινόντουσαν εν αγνία μου από ρηπαρά κυκλώματα εντός της ΕΥΠ. Εντός της ΕΥΠ που ήταν υπό την εποπτεία του, την άμεση εποπτεία του. Και τι το ερώτημα? Ήξερε? Λέει ότι δεν ήξερε. Αν δεν ήξερε, πάλι έχει ευθύνη. Γιατί αυτός είχε την αρμοδιότητα και αυτός όφιλε να ελέγχει τους πράκτορες και τα στελέχη και τους υπαλλήλους είτε τη ΣΕΙΠ είτε τους παρατρεχάμενους γύρω-γύρω που ήταν σε εκείνο το κέντρο στην Αγία Παρασκευή που πήγαν και έκαναν έλεγχο το ΚΕΤΙΑΚ και έκαναν έλεγχο ένα μήνα μετά. Και όταν μπήκαν μέσα οι εισαγγελείς είδαν μπολιατζίδες να το βάθουν. Λοιπόν, η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι υπεύθυνη και για τις παράνομες παρακολουθήσεις αλλά και για τις παρανομίες στην απόπειρα, την απέλπιδα απόπειρά της να συγκαλύψει αυτό το μεγάλο σκάνδαλο, αυτό το μεγάλο έγκλημα σε βάρος του κράτους δικαίου, της ομαλής
λειτουργίας του πολιτεύματος και των ατομικών ελευθεριών. Κύριοι, η παρακολούθηση, η παραβίαση της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων οποιουδήποτε πολίτη πλήττει στον πυρήνα του την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ανθρώπινη ελευθερία, την αυταξία του ανθρώπου, που είναι το πρώτο ένομο αγαθό, η πρώτη αξία που προστατεύει το Σύνταγμά μας. Με απόλυτο τρόπο το Σύνταγμα. Θέλω, αν δεν έχετε κάτι να προσθέσετε, επί των υποκλοπών, να θέσουμε και 2-3 ερωτήματα για αυτά τα οποία γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιάννη Κορονέο, γιο λόγο σε σένα. Δεν μπορώ να τα αποφύγω δηλαδή αυτό. Ξέρετε, θα ήταν και δημοσιογραφικά λάθος να μην το κάνουμε, κύριε Ματζιωράνη. Δεν υπάρχει περίπτωση να το αποφύγω. Παρακαλώ, το ξέρω. Το ξέρω. Την δημοσκόπηση που είχαμε πριν από λίγο για τη διάσπαση. Ούτε θα υπεκφύγω. Το πιο τελευταίο, κύριε Ματζιωράνη, που αφορά τη MRB. Το δεύτερο σκέλος. Γιάννη, αν μπορούμε να έχουμε πάλι, παρακαλώ, τις κάρτες, την πρώτη κάρτα, να δούμε τα της διάσπασης. Αυτό το ερώτημα εύκολα δηλαδή από αυτή την κάρτα, κύριε Ματζουράνη, που είναι από την έρευνα της MRB, ότι η συντριπτική πλειονότητα, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών που ρωτήθηκαν και νομίζω και στο επίπεδο ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύω ότι είναι η επόμενη κάρτα, σε 80, σχεδόν 80% ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα διασπαστεί. Η επόμενη κάρτα είναι αυτή που λέμε. Και 65% λένε οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα διασπαστεί. Σίγουρα ή μάλλον. Είναι επιβεβλημένη η διάσπαση. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αποφευχθεί. Χρειάζεται να γίνει διάσπαση, κύριε Ματζουράνη. Ακούστε. Η διάσπαση ενός κόμματος που μέσα από 1000 κύματα από το 3% έφτασε στο 35%, 36%. Και μετά από μία ήττα παρέμεινε στο 32% και βεβαίως τώρα έπαθε μία συντριβή εκλογική και έφτασε 17%, έχει σίγουρα αρνητικές συνέπειες όχι μόνο για το ίδιο το κόμμα αλλά και για τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Ξέρετε, το κοινοβουλευτικό πολίτευμα είναι ένα πολίτευμα ελέγχων και ισορροπιών. Οι Άγγλοι το λένε checks and balance. Και αυτό μπορεί να επιφέρει, γιατί έτσι επέρχεται η ισορροπία όταν η κυβέρνηση έχει μια ισχυρή αντιπολίτευση που κάνει και κριτική, επικοδομητική και σκληρή, ακόμα και κακή κριτική, τέλος πάντων θέτει κάποια όρια στην, ας το ονομάσουμε, την τυραννία της πλειοψηφίας. Έχει δηλαδή, προστατεύει τα δικαιώματα της πλειοψηφίας. Σήμερα, όταν η αξιωματική αντιπολίτευση είναι τόσο αδύναμη και η κυβέρνηση τόσο ισχυρή, σημαίνει ότι υπάρχει μια ανισορροπία στη λειτουργία του πολιτεύματός μας. Αυτό δεν είναι καλό ούτε για το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε για τη Νέα Δημοκρατία, ούτε για κανέναν Έλληνα πολίτη. Θεωρώ λοιπόν ότι η διάσπαση είναι απευκταία και θα πρέπει να επιδιώξουμε όλοι να την αποφύγουμε. Όμως, επειδή είμαι ρεαλιστής και δεν είμαι εθεροβάμων, δεν πετάω στα σύννεφα, βλέπω πράγματι ότι η κατάσταση μυρίζει μπαρούτι. Και έχουν υποθεί πράγματα τα οποία καταλαβαίνετε ότι είναι και δύσκολο να τα πάρει πίσω, ναι, αυτός που τα έχει πει. Δεν είναι δύσκολο, άμα αναγνωρίσει ότι είναι λάθος, δεν είναι δύσκολο. Κάθε άνθρωπο, δηλαδή, δεν έχουμε φτάσει σε σημείο του καθενός παντοσμό. Ναι, όχι, ναι. Αφήστε να σας, ναι, πω. Ναι. Εγώ δεν λέω ότι είναι εύκολο, αλλά αν αναγνωρίσεις ότι έκανες λάθος, είναι έντιμη πράξη, θαραλέα πράξη, να πεις έκανα λάθος και όχι ζητάω συγγνώμη, απλά τα αποσύρω, τα ξεχνάω. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, αλλά δεν είναι αδύνατον. Mm-hmm. Θεωρώ ότι κάποιοι σύντροφοι υπερεύσαν τα εσκαμμένα. Τώρα υπερεύσαν ότι ο πρόεδρος είναι εκπρόσωπος της διαπλοκής ή της ολιγαρχίας. Καλά, αυτό εκφεύγει της πολιτικής κριτικής, η αλήθεια είναι. Ή ότι είναι Πέπε Γκρίλε ή Τραμπ κλπ. Ναι. Δεν είναι φράσεις οι οποίες απευθύνονται σε συντρόφους. Πρέπει να διαγραφούν επειδή έχουν περάσει αυτά τα όρια. Ακούστε, θα σας πω. Οι διαγραφές στο ΣΥΡΙΖΑ προβλέφθηκαν με το τελευταίο καταστατικό. Mm-hmm. Ήταν το μόνο κόμμα ίσως στην Ευρώπη που δεν είχε κύρωση διαγραφής.
και προβλέφθηκαν με πολύ αυστηρές προϋποθέσεις. Τα 2/3 της Επιτροπής Διοντολογίας του Πειθαρχικού πρέπει να αποφασίσει για τη διαγραφή ενός μέλους, αφού πριν λάβει τη γνώμη του οργάνου στο οποίο το μέλος ανήκει. Εδώ λοιπόν πρέπει να ληφθεί η γνώμη της Κεντρικής Επιτροπής και μετά η Επιτροπή Διοντολογίας να αποφασίσει με τα 2/3. Θα το συζητήσετε το επόμενο Σαββατοκύριακο? Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω. Ειλικρινά σας λέω, δεν έχω καμία ενημέρωση. Αν είχα, θα σας το έλεγα. Αλλά θεωρώ ότι η διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί και το αποτέλεσμα, εφόσον έχει αρχίσει. Εκτός εάν λυθεί πολιτικά, δηλαδή με τι, με κάποια δήλωση ότι αυτά ήταν υπερβολές, αυτά δεν έπρεπε να λεχθούν, αυτά δεν ανταλλάσσονται μεταξύ συντρόφων, και εκεί να βρεθεί μια πολιτική λύση. Θεωρώ όμως ότι με βάση τα δεδομένα είναι αδύνατον, ανέφικτο σε αυτή τη φάση να βρεθεί τέτοια λύση. Εφόσον λοιπόν δεν βρεθεί μια πολιτική λύση, η διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί με ευλάβεια και το όποιο αποτέλεσμα του αρμόδιου οργάνου να γίνει σεβαστό από όλους. Μάλιστα. Υπάρχει μια τρίτη κάρτα, αν μπορούμε να τη δούμε παρακαλώ, σε σχέση με το αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει ή όχι αξιωματική αντιπολίτευση. Θέλω να σας ρωτήσω επ' αυτού, κύριε Μαντζούρη. Στο ερώτημα αυτό, στο γενικό δείγμα, όχι ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, το 63,4% εκτιμάει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορέσει να παραμείνει στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Χωρίς να προσδιορίζεται βεβαίως χρονικά αυτό και αν θα προκύψει από κάποια διάσπαση που ενδεχομένως θα αφορά και την κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά φαντάζομαι οι πολίτες απαντούν με όρους εκλογών και όχι με όρους διάσπασης κοινοβουλευτικής ομάδας. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ο πύχης για το ΣΥΡΙΖΑ στις επερχόμενες ευρωεκλογές, θα μου πείτε είναι πολύ νωρίς, αλλά εγώ το ρωτώ. Πού πρέπει να μπει? Θα θεωρείτε επιτυχία το να διατηρήσει αυτό το σχεδόν 18%? Θα θεωρείτε επιτυχία το να είναι με όποιο ποσοστό πάνω από το ΠΑΣΟΚ? Κοιτάξτε, το ένα κόμμα που υπήρξε κυβέρνηση για 5,5 χρόνια να έχει ως στόχο να είναι δεύτερο κόμμα με διαφορά 20 μονάδες από το πρώτο, δεν νομίζω ότι είναι σοβαρή επιδίωξη και στόχευση. Επομένως, ο στόχος μας θα πρέπει να είναι να αυξήσουμε δραστικά τα ποσοστά μας. Τώρα, επειδή πρέπει να είμαστε μεγάλα παιδιά και δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες, ούτε έχουμε αυταπάτες. Εάν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό, είναι βέβαιο ότι θα έχουμε κι άλλη κατρακύλα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Εάν συνεχίσουμε να πετροβολάμε, να κάνουμε ανταρκτοπόλεμο, ο κ. Κασελάκης εξελέγει με μια διαδικασία η οποία συμφωνήθηκε ομόφωνα, με ένα χρονοδιάγραμμα που συμφωνήθηκε ομόφωνα και με ένα ποσοστό μεγάλο, όπως μεγάλο πήρε και η κυρία Κτσόγλου, αλλά με μια διαδικασία η οποία δεν αμφισβητήθηκε από κανέναν. Δεν είπε κανένας ότι έγινε νοθεία στις εκλογές. Δεν είπε κανένας ότι βέβαια δεν έγιναν σωστά εκλογές. Άρα εκλέχτηκε με μια άψογα δημοκρατική διαδικασία και ως εκ τούτου το αποτέλεσμα πρέπει να γίνει σεβαστό, είτε μας αρέσει είτε μας αρέσει. Όλες αυτές και οι να γίνει, ολοκληρώσω. Ναι. Παρακαλώ, ναι, για όχι, να γιατί τις αντιδράσεις κάτι που είχε ένας εκλεγμένος πρόεδρος δεν πήρε ούτε μισή ώρα περίοδο χάριτος. Όχι, και μόνο. Εγώ έχω πολλά ερωτήματα. Πήρε ανταρτοπόλεμο, πήρε αμφισβήτηση από την πρώτη μέρα. Πού είναι 40 μέρες. Κατά τη γνώμη σας, όλο αυτό γιατί γίνεται? Μόνο κακό κάνει στο κόμμα. Να σας πω κάτι, ήταν δύσκολο για κάποιους να δεχθούν ότι ένας ξένος μέχρι δύο μήνες μέλος ήρθε και πήρε την αρχηγία, την προεδρία του κόμματος. Και βεβαίως άνθρωποι που έχουν πράγματι στηρίξει το ΣΥΡΙΖΑ στα πέτρινα χρόνια και έχουν πράγματι δώσει αγώνες, ξενίζονται λίγο από αυτό το γεγονός, το απροσδόκητο. Όμως θα σας πω κάτι. Το 2019, όσοι μπήκαμε στο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ το 19 έγινα μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν πήγαμε απρόσκλητοι. Μας κάλεσε ο Αλέξης Τσίπρας το βράδυ της εκλογικής ήττας και αμέσως μετά, από λίγες μέρες, υπήρξε ομόφωνη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που έλεγε ότι θέλουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ ανοιχτό, λαϊκό, δημοκρατικό, προοδευτικό, αριστερό κόμμα που θα έχει από τους κεντρώους μέχρι τους σοσιαλιστές, σοσιαλδημοκράτες και τους ριζοσπάστες είτε της ανανοητικής είτε της ριζοσπαστικής αριστεράς. Εγώ λοιπόν προσήλθα σε αυτό το κόμμα και κλείστε, γιατί, παρακαλώ, με αυτό, κύριε Μαντζουράνη. Γιατί
είδα τη δυνατότητα να υπάρξει η ανασυγκρότηση της μεγάλης προοδευτικής δημοκρατικής παράταξης. Αυτό δεν έγινε. Τώρα, οι λόγοι είναι πολλοί. Δεν είναι της ώρας, ούτε έχουμε χρόνο να το αναπτύξουμε. Αυτό πρέπει να γίνει. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Τώρα, το αν είναι αριστερός, πολύ ή περισσότερο, ή αν είναι κέντρο αριστερός, πολύ ή περισσότερο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ενδιαφέρει παρά μόνον τους εντός των τυχών. Οι πολίτες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Ακρίβεια, σχροκέρδια, ενεργειακό κόστος, ακριβά ενίκια, μικρούς μισθούς, μικρές συντάξεις. Τα εθνικά θέματα τρέχουν και εις βάρος μας. Και αυτά είναι τα προβλήματα που πρέπει να μας απασχολούν. Όχι αν εγώ είμαι κεντροαριστερός και ο άλλος είναι αριστερός και αν είναι ριζοσπάστης αριστερός ή αν είναι αριστερός σοσιαλιστής. Ασφαλώς. Αυτά είναι δευτερεύοντα. Άλλωστε κάθε κόμμα απευθύνεται στους πολίτες συνολικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Γιάννης Ματζουράνης, ποινικολόγος, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ κύριε Ματζουράνη για την παρουσία σας εδώ.